Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτές της Επιτροπής, από τη θέση και την ιδιότητά μου ως εκπρόσωπος των χιλιάδων εργαζομένων στον κλάδο τροφίμων και ποτών, έχω την εξαιρετικότητα να σας μεταφέρω το νομοσχέδιο που έρχεται στις Επιτροπές και κατ' επέκταση στη Βουλή για ψήφιση. Έχει την καθολική άρνηση των εργαζομένων του κλάδου. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε την άμεση απόρριψη που θα φέρει αρνητικές στον οικογενειακό κοινωνικό προγραμματισμό των εργαζομένων. Θα πολλαπλασιάσει τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Εμείς βέβαια τα χαρακτηρίζουμε εργοδοτικά εγκλήματα, καθώς αυτά συμβαίνουν μετά από πολλές ημέρες και καθημερινές ώρες πάνω και έξω από το πενθήμερο, το οκτάωρο, που εσείς τώρα με το έτσι θέλω των βιομηχάνων και του ΣΕΒ φέρνετε δουλειά ως 13 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και 365 μέρες το χρόνο. Σας καταθέτω ένα χαρακτηριστικό εργοδοτικό έγκλημα που διαπράχθηκε στην επιχείρηση ΕΜΦΗ, πρωινεύγα, πριν λίγο καιρό. Εργαζόμενος μετά από 15 συνεχόμενα 12 ώρα, άφησε την τελευταία πνοή του επάνω στη μηχανή, εν μέσω της μοιραίας εκείνης βάρδιας. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είχε 25 χρόνια δουλειά στο εργοστάσιο, ήταν έμπειρος τεχνικός, ψυχτικός μηχανικός, με υψηλή ειδίκευση στο αντικείμενό του, αλλά με μισθό πείνας που δεν ξεπερνούσε τα 1.100 ευρώ. Αναγκαζόταν αυτός και οι υπόλοιποι τέσσερις του τμήματος να καλύπτουν 30, παρακαλώ, 38 ώρες βάρδιες την εβδομάδα, σύν το Σαββατοκύριακο, που έπρεπε βέβαια να γίνει η συντήρηση στα μηχανήματα, γιατί η εργοδοσία έλεγε ότι δεν βρίσκει προσωπικό. Μετά το θάνατο του συναδέλφου και έχοντα εργοδοσία την καταγραφή των εργαζομένων στο εργοστάσιο, αλλά και συνολικά του κλάδου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλη επιχειρησιακή απεργία, καθώς οι εργαζόμενοι δεν ανέχονταν πλέον αυτή την κατάσταση, η οποία ήταν υπαίτια για το θάνατο του συναδέλφου. Τι έκανε λοιπόν η εργοδοσία? Σε λίγες μόλις μέρες βρήκε ειδικευόμενο προσωπικό για πάρα πολλά τμήματα, εκεί που δήθεν, πριν που έλεγε, δεν έβρισκε. Και φυσικά οι μισθοί που έδωσε για να τους προσλάβει τους νέους αυτούς συναδελφούς ξεπερνούν ως και το 50% στους μισθούς των εργαζομένων που στο εργοστάσιο το συγκεκριμένο έχουν προϋπηρεσία από 25 μέχρι 35 χρόνια. Το συγκεκριμένο παράδειγμα, κύριοι, είναι χαρακτηριστικό και απαντάει στο επιχείρημά σας ότι οι εργοδότες δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Εμείς δεν βρίσκουν, γιατί στην πραγματικότητα δεν ψάχνουν για εργαζομένους, αλλά ψάχνουν για σκλάβους, κύριε Υπουργέ. Για την έκτη μέρα και την κατάργηση της εργατικής αργίας και όλων των επίσημων αργιών απορρίπτονται από όλα τα 30 και πλέον επιχειρησιακά σωματεία της οργάνωσής μας και θα απορριφθούν και στη ζωή, αν τελικά εσείς και η κυβέρνησή σας γράψετε στα παλιά σας υποδήματα τις διακηρυγμένες θέσεις τους. Ενδεικτικά, σας αναφέρω ότι είναι σωματεία σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, όπως είναι η Coca-Cola 3Ε, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η PepsiCo, ο Όμιλος Φιλίππου, η Unilever, η Mondelez, η Avramar, και που δεν ανήκουν, κύριε Υπουργέ, στο «Πάμε» όπως διαδίδεται δεξιά και αριστερά. Διαδίδεται ψέματα και ανακρίβειες ότι υπάρχουν σωματεία που σας ζήτησαν την 6η και 7η ημέρα. Σας προκαλώ, κύριε Υπουργέ, να μας καταθέσετε μια τέτοια απόφαση επιχειρησιακού σωματείου, αλλιώς εσείς προσωπικά και ο Πρωθυπουργός είσαστε εκτεθειμένοι και υπόλογοι για τα ψέματα που διασπείρετε από τα κανάλια μέχρι και τις επιτροπές της Βουλής. Αλλά αυτοί είστε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ήρθατε σε επαφή με τους εργοδότες στην εμφιάλωση και ειδικά σας ζήτησαν οι κύριοι Σαπετάς και Χήτος, αυτοί που έχουν τα εργοστάσια που βγάζουν το νερό, Βίκος, Αγόρι, αλλά και οι μεγάλοι Μοντελής Πολυεθνικοί, που είναι μέλη του ΣΕΒ, αλλά και ο ίδιος ο ΣΕΒ, να θεσμοθετήσετε την αδιάκοπη δουλειά όλη τη βδομάδα, όλο το χρόνο στον κλάδο, αλλά και συγκεκριμένες επιχειρήσεις, γιατί βρίσκουν σοβαρές αντιστάσεις οι εργοδότες από τα επιχειρησιακά σωματεία που θέλουν να σταματήσει αυτό το έσχος. Κλείνοντας,
Έχει αξία να πούμε ότι οι ψευδείς αναφορές σας σχετικά με τον αγώνα του επιχειρησιακού σωματείου των εργαζομένων στη Μαλαματίνα, ότι δήθεν ήθελαν να εργαστούν με τους απαράδεκτους όρους που ήθελε να επιβάλλει η νέα εργοδοσία και ότι παραδείχθηκαν από συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, καταρρίφθηκαν από την ίδια τη ζωή. Τη στιγμή που οι ίδιοι εργαζόμενοι με το σωματείο τους, το σωματείο στη Μαλαματίνα, περιφρούσαν τα δικαιώματά τους, υπερασπιζόμενοι τις συλλογικές τους αποφάσεις, ενώ ταυτόχρονα εργοδοσία, με την ανοχή της δικής σας και της δικαιοσύνης, προσλάβανε απεργοσπάστες που αυτό είναι παράνομο. Κύριε Υπουργέ, το παιχνίδι ανάμεσα στην κυβέρνησή σας και τους βιομηχάνους, τον ΣΕΒ, είναι στημένο. Ποινικοποιείτε τους αγώνες των εργαζομένων, το δικαίωμά τους να υπερασπίζονται τις αποφάσεις που παίρνουν με τα συλλαγικά τους όργανα, γιατί θέλετε να επικρατήσει σιγή νεκροταφείου σε όλους τους χώρους δουλειάς. Για να περάσει το νέο έκτρωμα που φέρνετε και να συνεχίσουν να βγατίζουν τα κέρδη τους τα αφεντικά σας, απογειώνοντας την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Ακόμη και τώρα απαιτούμε να αποσύρετε εξ ολοκλήρου αυτό το εσχρό νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο όλεθρο που μαθηματικά στέλνει στον τάφο χιλιάδες εργαζόμενους. Την πρώτη άλλωστε αγωνιστική απάντηση των συνδικάτων μας θα την πάρετε όλοι μαζί την Πέμπτη που μας έρχεται με 24 ώρη πανελλαδική απεργία. Σας ευχαριστώ.